Τις εντυπώσεις σε μικρούς και μεγάλους έκλεψαν και φέτος τα φημισμένα άλογα της Μεσαράς, τα γιουργαλίδικα άλογα, στο πλαίσιο της Παγκρίτιας Συνάντησης Γιουργαλίδικων Αλόγων στην περιοχή του Φράγματος Φανερωμένης. Ήρθαμε να δείξουμε τα άλογά μας, ό,τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς για τη διατήρηση της ράτσας. Είναι η καλύτερη συντροφιά, πιστεύω, για τον άνθρωπο. Τα φροντίζουμε όσο μπορούμε, τα αγαπάμε. Ετούτο εδώ περίπου στα 5. Είναι γεννήθηση στα χέρια μου αυτό το άλογο. Νιώθω πολύ ωραία γιατί έχει καλά άλογα φέτος, και όλα τα χρόνια βέβαια, αλλά φέτος είναι όλα διαλεχτά το ένα από το άλλο. Το άλογο πιο πολύ εμείς το χρησιμοποιούμε για τη δουλειά. Έχουμε πρόβατα και τα βοσκάμε, κάνουμε δουλειές πάνω κάτω στο χωριό και το χρειαζόμαστε το άλογο και για τη βόλτα βέβαια. Στην ουσία τιμούμε αυτό το ζώο που συντροφεύει το λαό της Κρήτης τόσα χρόνια και είναι μια ωραία ευκαιρία να μαζευόμαστε όλοι μαζί. Εγώ από μικρή ηλικία θυμάμαι 4 χρόνων που ήμουν, είχε ο πατέρας μου, ο παππούς μου και συνεχίζουμε ακόμα και ασχολούμαστε γιατί είναι σημαντικό να σωθεί αυτή η ωραία ράτσα. Την Παγκρίτια Υπική Συνάντηση διοργάνωσε ο Σύλλογος Προστασίας Γιουργαλίδικου Αλόγου «Οι Μεσαρίτες» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωσή μας, στην επίδειξη γιουργαλίδικων αλόγων. Με χαρά μας, κάθε χρόνο είναι έθιμο. Το άλογο είναι ένα ξεχωριστό ζωντανό. Το βρήκαμε από τους παππούδες μας και θέλουμε να το μεταδώσουμε, να το μεταφέρουμε και στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Συμμετέχουν κάθε χρόνο από 80 έως και 100 άλογα από όλη την Κρήτη. Φέτος έχουμε την τιμή να μας έρθουν και από την Πάνω Ελλάδα μερικά άτομα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στόχος των διοργανωτών είναι η διάσωση και διατήρηση της φυλής με τους λάτρεις των αλόγων να αναφέρονται σε πανέμορφα αυτά άλογα και στον ωραίο βηματισμό τους, πρωταγωνιστώντας για μία ακόμη φορά στο υποδρόμιο της Μεσαράς. Μακάρι να προστατεύουμε και να αγαπάμε τα ζώα όλοι μας, να μην τα εκμεταλλευόμαστε, να τα έχουμε για την πάρτη μας και να τους δίνουμε αγάπη μόνο γιατί ανταποδίδουν για αυτά την αντάξια αγάπη. Βλέπω τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις, βλέπω τα άλογα και μου αρέσουν. Τα αποφάσισα. Για όλους τους ιδιοκτήτες αλόγων είναι μια μεγάλη μέρα γιατί είναι μια συνάντηση. Όλο τον χρόνο προσπαθούμε να έχουμε τα άλογά μας σε καλή κατάσταση. Η πρώτη αναβίωση έγινε το 2001 στη γιορτή του Πολιούχου της πόλης Αγίου Γεωργίου με το κοινό να αγκαλιάσει την εκδήλωση η οποία έχει γίνει θεσμός. Είναι άλογο λεβέντικο το οποίο έχει μέσα αράβικο, το οποίο διασταυρώθηκε τα παλιότερα χρόνια που ήρθαν οι Άραβες στην Κρήτη με το υπάρχον κρητικό ντόπιο άλογο. Και από αυτή τη διασταύρωση, η οποία σταθεροποιήθηκε για πάρα πολλά χρόνια, βγήκε αυτό το λεβέντικο, όπως θα δείτε, άλογο, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ ωραίο βηματισμό, τα λεγόμενα ταχτάνια που λέμε, που μπορεί ο καβαλάρης να υπέβει χωρίς να έχει κάποιο τράνταγμα πάνω στη σέλα, θα έλεγα. Πολίτες θαύμασαν τα χαρισματικά αυτά άλογα, τα οποία είναι μία από τις αρχαιότερες φυλές αλόγων παγκοσμίως.